Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μία μπαλαντέζα. Στην ουσία μιλάμε για μία προέκταση ενός καλώδιου ρεύματος, καθώς και πώς να φτιάξετε μία προέκταση ενός καλώδιου κεραίας τηλεόρασης. Τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι, ένα σταυροκατσάβιδο, ένα γκόφτι καλωδίων και ένα χαρτοκόπι. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την μπαλαντέζα είναι το καλώδιο ρεύματος στο επιθυμητό μήκος που θέλουμε. Από το μαγαζί ζητάμε να μας δώσει καλώδιο πολύκλωνο 3x2,5, καθώς και δύο φύση σούκο, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Εγώ αυτή τη στιγμή δείχνω με καλώδιο 3x1,5, αλλά ο τρόπος σύνδεσης είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. Το μόνο που αλλάζει είναι το πάχος των εσωτερικών καλωδίων. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για την προέκταση της κεραίας είναι το καλώδιο της κεραίας στο επιθυμητό μήκος που θέλουμε. Από το μαγαζί ζητάμε να μας δώσει ομοαξονικό καλώδιο κεραίας, καθώς και δύο φύς κεραίας, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα φτιάξουμε την μπαλαντέζα. Για αρχή χαράζουμε περίπου 5 πόντους χρησιμοποιώντας το χαρτοκόπτη απαλά, χωρίς να βάλουμε ιδιαίτερη δύναμη. Σκοπός μας είναι να μην χαράξουμε την πλαστική κάλυψη των εσωτερικών καλωδίων, απλά να χαράξουμε το λευκό εξωτερικό πλαστικό κάλυμα. Στη συνέχεια, ανοίγουμε στο πάνω μέρος το καλώδιο στο σημείο που το έχουμε χαράξει και πιάνοντας με το ένα χέρι τα τρία καλώδια, και με το άλλο το εξωτερικό κάλυμα το τραβάμε με φορά προς τα κάτω όπως σας δείχνω για να φανερωθούν τα καλώδια. Το κάλυμα που περισσεύει το κόβουμε. Παίρνουμε το αρσενικό φύς, ξεβιδώνουμε την κεντρική βίδα όπως σας δείχνω και στο ένα καπάκι στο πίσω μέρος θα δείτε υπάρχει μία βάση στήριξης του καλωδίου. Την ανοίγουμε, ξεβιδώνουμε τις δύο βίδες που βλέπετε και μετράμε πρώτα πόσο καλώδιο θα χρειαστούμε από το κίτρινο χρώμα που είναι η γείωση. Τα άλλα δύο καλώδια τα αφήνουμε πάντα λίγο πιο μακριά από το κίτρινο για να φτάσουν στο μήκος στα δύο άκρα του φύς. Στο μέτρημά μας υπολογίζουμε περίπου 5 έως 8 χιλιοστά που θα μπει το γυμνό μέρος του καλωδίου για να το βιδώσουμε. Αφού αφαιρέσουμε την πλαστική επικάλυψη, όπως σας δείχνω, το τοποθετούμε στην κεντρική βάση και βιδώνουμε τη βίδα. Στη συνέχεια ελέγχουμε εάν το βιδώσαμε καλά, τραβώντας το προς τα πίσω. Αντίστοιχα κάνουμε και με τα άλλα δύο καλώδια, προσέχοντας μόνο να μην τα αφήσουμε αρκετά μακριά, γιατί όταν θα κλείσουμε το καπάκι θα πατηθεί το καλώδιο και θα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το πιάσει κάποιος και είναι στο ρεύμα.
Στη συνέχεια κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και στο θηλυκό φις και είμαστε έτοιμοι. Στο σημείο αυτό θα σας δώσω και μία ωραία ιδέα. Ένας εύκολος τρόπος για να φτιάξουμε μία μπαλαντέζα είναι να πάρουμε το καλώδι από μία χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα, να το κόψουμε στο πίσω μέρος και να βάλουμε ένα θηλυκό φύς σούκο. Έτσι θα έχουμε στη μία μεριά το αρσενικό φύς που ήδη υπάρχει και στην άλλη μεριά το θηλυκό φύς που τοποθετήσαμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα φτιάξουμε το καλώδιο της κεραίας τηλεόρασης. Παίρνουμε το αρσενικό φύς και ξεβιδώνοντας προς τα αριστερά, αφαιρούμε το πλαστικό κάλυμα και το τοποθετούμε όπως σας δείχνω μέσα στο καλώδιο. Στη συνέχεια αφαιρούμε τα δύο σιδεράκια και ξεβιδώνουμε τη βίδα που σας δείχνω. Χαράζουμε ελαφρά όπως και πριν περίπου 5 πόντους από το εξωτερικό κάλυμα του καλωδίου και κατά τον ίδιο τρόπο τραβάμε προς τα κάτω και φανερώνουμε τα εσωτερικά καλώδια. Το κάλυμα που περισσεύει το κόβουμε. Στη συνέχεια περιπλέκουμε το μαλακό καλώδιο τοποθετώντας τα δύο σιδεράκια όπως σας δείχνω και τέλος βιδώνοντας το πλαστικό κάλυμα που έχουμε περάσει από πριν μέσα, κλείνουμε το φύς και είμαστε έτοιμοι. Αντίστοιχα κάνουμε και με το θηλυκό φύς. Αυτό θα σας δείξω πώς συνδέουμε το καλώδιο της κεραίας τηλεόρασης στην πρίζα της τηλεόρασης που βρίσκεται στον τοίχο. Αφαιρούμε το πλαστικό καπάκι το οποίο θα το τοποθετήσουμε στο τέλος στην πρίζα πιάνοντας με τα άγκιστρα που υπάρχουν στο κάλυμα στο σημείο που σας δείχνω. Στο πίσω μέρος της πρίζας τώρα ξεβιδώνουμε και βγάζουμε την κάτω βίδα και ανοίγοντας το καπάκι θα δούμε δύο υποδοχές. Εμείς θα βάλουμε το καλώδιο στην αριστερή υποδοχή και γι' αυτό το λόγο θα ξεβιδώσουμε λίγο την πάνω βίδα όπως σας δείχνω.
Στο σημείο αυτό θα σας δείξω πώς θα συνδέσετε το καλώδιο πάνω στην πρίζα και στη συνέχεια θα κάνουμε το ίδιο στο κουτί του τοίχου. Παίρνουμε το καλώδιο και περιστρέφουμε τα εξωτερικά σειρματάκια του καλωδίου όπως σας δείχνω. Στη συνέχεια τοποθετούμε το καλώδιο στην αριστερή υποδοχή και κρατώντας το, βιδώνουμε τις δύο βίδες και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να κάνουμε το ίδιο τώρα και στον τοίχο. Όπως και πριν, περιστρέφουμε τα εξωτερικά σειρματάκια του καλωδίου και στη συνέχεια το τοποθετούμε στην αριστερή μεριά της μπρίζας και βιδώνουμε τις βίδες όπως σας δείχνω. Χρησιμοποιούμε ένα λαστιχάκι για να μας κρατάει τα αυτάκια της μπρίζας συνεχώς κλειστά και να μην μας εμποδίζουν κατά την τοποθέτησή της στον τοίχο. Τοποθετούμε την πρίζα στη θέση της και κρατώντας τη με το ένα χέρι, δεν την αφήνουμε, με το άλλο βιδώνουμε τις δύο βίδες δεξιά και αριστερά όπως σας δείχνω. Στη συνέχεια τοποθετούμε το πλαστικό κάλυμα προσέχοντας τα γράμματα να μπορούμε να τα διαβάζουμε. Μην το τοποθετήσετε ανάποδα και πιέζουμε το πλαστικό κάλυμα ώστε να πιάσουν καλά όλα τα κλειψάκια όπως σας δείχνω και είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!